Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους παρακολουθούν όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε και μας στηρίζουν κάνοντάς μας like ή γράφοντας ένα σχόλιο. Λοιπόν, σήμερα, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο ένα από τα μεγάλα κανόνια στο χώρο του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, τον έμπειρο φορ σκόρερ. Φέτος αγωνίστηκε μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος στο ΠΑΣ Γαλάτσι, τον Χάρη Χαραλάμπους. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Τι να κάνουμε, αφού δεν έχουμε αγωνιστική περίοδο έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, τα λέμε σε συνεντεύξεις εκτός αγωνιστικών χώρων, οπότε τιμή μου που με καλέσατε, ευχαριστώ πολύ. Χάρη, είμαστε στα μέσα Φλεβάρι, υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να έχουμε αγωνιστική δράση τη φετινή αγωνιστική σεζόν? Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα με το τρίτο κύμα κρουσμάτων που έχει έρθει στη χώρα μας, το θεωρώ πολύ δύσκολο έως και απίθανο να έχουμε αγωνιστική συνέχεια της αγωνιστικής σεζόν τη φετινή χρονιά. Θεωρώ ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί από τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, δηλαδή από Αύγουστο θα ξεκινήσουν οι ομάδες στο σχεδιασμό τους και η αγωνιστική αυτή περίοδος θα θεωρεί ότι σαν να μην έγινε. Εντάξει, πάνω απ' όλα προέχει η υγεία μας, να είμαστε όλοι υγιείς για να μπορούμε όλοι να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό και θεωρώ ότι όταν καλυτερέψει τα πράγματα ως προς τα κρούσματα και τα λοιπά, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και πάλι αυτό που αγαπάμε, το ποδόσφαιρο. Σου λείπει το ποδόσφαιρο, Χάρη? Απίστευτα, πάρα πολύ. Εντάξει, είναι ένα άθλημα που κάνω από μικρό παιδάκι. Το λατρεύω, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συναθλητές και συμπαίκτες και αντίπαλοι και παράγοντες και προπονητές και γυμναστές και απλώς κόσμος που έρχεται και μας βλέπει στους αγώνες. Ζουν από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τους αρέσει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τους αρέσει αυτή η απλή μορφή ποδοσφαίρου, να έρχονται στα γήπεδα, να βλέπουν απλούς χαρακτήρες που το πρωί είναι στη δουλειά τους και το απόγευμα παίζουν στο γήπεδο μέσα. Και όλος αυτός ο χώρος του αεραστεχνικού αθλητισμού είναι πολύ ζωντανός, πολύ αληθινός και πολύ καθημερινός. Πιστεύεις με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία έχει ζημιωθεί το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Σαφέστατα, όχι μόνο της Αθήνας, όλης της χώρας. Δηλαδή, οι άνθρωποι σε εισαγωγικά τώρα χωρίς τον αθλητισμό, γιατί οι απλοί άνθρωποι κάνουν αεραστεχνικό αθλητισμό, έχουν σκουριάσει όλοι και προσωπικά. Δηλαδή, είμαστε σκουριασμένοι. Όσο και να κάνεις το τρεξιματάκι στον αθλητισμό σου, μια βόλτα στο πάρκο, τρέξιμο στο δρόμο κτλ. Δεν είναι το ίδιο από το να κάνεις την καθημερινή σου προπόνηση με τις συνθήκες τις αγωνιστικές. Έτσι θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν σε εισαγωγικά σκουριάσει και δεν μπορούν κιόλας, και το δεύτερο κομμάτι που θέλω να σταθώ είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει όλο αυτό. Δηλαδή όλοι μας που κάνουμε αεραστεχνικό αθλητισμό στο γήπεδο ξεχνιόμαστε, ξεσπάμε σε εισαγωγικά, χαλαρώνουμε, αγωνιζόμαστε και τα λοιπά. Οπότε ξεφεύγουμε από τα προβλήματα και από την καθημερινότητά μας και αυτό είναι ένα κομμάτι που βοηθάει ο αεραστεχνικός αθλητισμός. Δηλαδή η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχολογικών και άλλων στην καθημερινότητά μας. Πιστεύεις ότι μπορούσαν τουλάχιστον να γινόντουσαν προπονήσεις ανά γκρουπ στο γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος?
Εντάξει, εγώ δεν είμαι λοιμοξιολόγος, ούτε γιατρός, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι για να το αποφασίσαν αυτό, γιατί είναι μια επιτροπή αρκετών γιατρών, σίγουρα ξέρουν καλύτερα από μένα. Μακάρι να μπορούσε να βρουν μια φόρμουλα, μια λύση, ένα υγειονομικό πρωτόκολλο για να ξεκινήσει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Δεν ξέρω αυτό τι οικονομικό βάρος θα είχε για τις ομάδες, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και τα λοιπά, και μπορείς να βρεις λύσεις για όλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω τι επιπτώσεις έχει. Οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα ξέρουν καλύτερα. Αλλά... Χάρη, τώρα θα πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει τα σωματεία. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που βιοπορίζονται από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή προπονητές που ζουν αποκλειστικά από τον αθλητισμό. Και τα σωματεία που έχουν πληγεί και οικονομικά, έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δεν το συζητώ. 100% η πολιτεία πρέπει να σταθεί στις ομάδες, γιατί όταν σταματάνε δραστηριότητες, σταματάνε ακαδημίες, σταματάνε όλα τα έσοδα για κάποια σωματεία, αυτά αν δεν στηριχθούν από την πολιτεία θα σβήσουν. Δεν θα υπάρχουν, δηλαδή μπορεί ιστορικά σωματεία να μην υπάρχουν αύριο μεθαύριο, όπως και επιχειρήσεις και τα λοιπά, να μην υπάρχουν αύριο μεθαύριο, διότι δεν θα στηριχθούν, αν δεν στηριχθούν. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει όλους τους φορείς του ερασιτεχνικού αθλητισμού, ούτως ώστε η μετάβαση όταν θα ξεκινήσουν όλα αυτό να είναι ομαλή. Χάρη, τα είχαμε ξαναπεί, αν θυμάμαι καλά, στην προετοιμασία της ομάδας μετά τη λήξη ενός φιλικού παιχνιδιού με τον Κυζιακό. Ακριβώς, ακριβώς. Προλάβατε και παίξατε 6 παιχνίδια. Το Γαλάτσι μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Β' Αθήνας. Είχατε μία νίκη, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Τι έφταξε, Χάρη, που στις 6 πρώτες αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος δεν είχατε την ανάλογη πορεία, είχατε μόνο μία νίκη? Εμείς ενώ ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας καλά, υπήρχαν κάποιες απουσίες παιδιών σε κάποιες κέρυες θέσεις για μας. Τις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα δεν είχε 100% τη χημεία που θα έπρεπε να έχει τις πρώτες 3-4 αγωνιστικές. Μετά τις τελευταίες αγωνιστικές η ομάδα και πήρε αποτελέσματα και έπαιξε ελκυστικό ποδόσφαιρο και ήταν το γαλάτσι που ήθελε και ο προπονητής μας και η διοίκηση να βλέπει. Οπότε θεωρώ ότι εμάς σαν ομάδα την περίοδο που αρχίσαμε και ανεβαίναμε και φορμαριζόμασταν διακόπηκε το πρωτάθλημα και εντάξει. Ποιος ήταν ο στόχος που είχε θέσει η ομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Εντάξει, η ομάδα θεωρώ ότι έπρεπε να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι, ούτως ώστε να φτιάξει ένα κορμό, να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο και να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται. Εάν αυτό μεταφραζόταν βάσει αποτελεσμάτων και πορείας σε κάτι καλό, ούτως ώστε να διεκδικηθεί κάτι, θα το πολεμούσαμε μέχρι τέλους, εννοείται. Στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, στην πρώτη θέση ήταν η Νέα Σμύρνη, δεύτερη θέση η Κοψαχίλα και μετά ήταν η Τερψιθέα και ο Πανιώνιος Κεσαριανής. Ποια άποψη σχημάτισες για το δεύτερο όμιλο, Χάρη? Εμείς σαν γαλάτσι παίξαμε και με την Τερψιθέα και με τη Νέα Σμύρνη. Αναδειχθήκαμε ισόπαλοι και με τις δύο ομάδες, με την Τερψιθέα εκτός έδρας που προηγηθήκαμε και μας ισοφάρισε η Τερψιθέα, και με τη Νέα Σμύρνη στην έδρα μας που επίσης προηγηθήκαμε 2 φορές και ισοφαριστήκαμε. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές με τις ομάδες και αυτό φάνηκε και στο γήπεδο. Δηλαδή, εμείς ας πούμε που ήμασταν πιο χαμηλά, από ομάδες που ήταν πιο ψηλά, δεν χάσαμε. Είναι λεπτές ισορροπίες στην Β' κατηγορία, δηλαδή μπορεί να δεις ομάδες, ας πούμε, στο τέλος να κερδίζουν τις πρώτες. Έτσι είναι το πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό.
Και αυτό είναι το όμορφο και το ωραίο. Εντάξει, θεωρώ ότι εμείς έτσι όπως σαν γαλάτσι, όπως είχαμε ξεκινήσει και είχαμε βρει τα πατήματά μας στις τελευταίες αγωνιστικές, θα ήμασταν πολύ ψηλότερα. Η συνεργασία σου με τον coach, τον Θανάση Ζαμπούρα, εντάξει, και με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη. Εντάξει, εγώ με τον Θανάση τον Ζαμπούρα έχω δουλέψει ξανά και παλιότερα στην Αθηναίδα. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Την ίδια είχαμε και φέτος στο Γαλάτσι, δεν άλλαξε κάτι, στο ίδιο πλαίσιο. Και επίσης με τη διοίκηση η οποία με προσέγγισε και τα λοιπά, είχα συνεργαστεί πάλι στο παρελθόν με το Γαλάτσι και δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Η συνεργασία μας ήταν άψογη και υπήρχε κατανόηση, εκτίμηση και θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά μπορεί να συνεχίσουμε και την συνεργασία μας και τη νέα σεζόν, δηλαδή αν δεν γίνουν πρωταθλήματα. Ήταν η τρίτη σου φορά φέτος την Κουτσία στην χαρακτηρίσουμε σεζόν έτσι στο Γαλάτσι. Ήσουνα τη σεζόν 12-13 έβαλες 9 γκολ, τη σεζόν 14-15-23 και φέτος στα 6 παιχνίδια πρόλαβες και έβαλες 5 γκολ. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μου, να στέλνω την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Εάν αυτό, εντάξει, για να βάλεις και ένα γκολ χρειάζεται και να σε βοηθάνε και συμπαίκτες. Δεν μπορείς να... μόνο σου είναι ομαδικό το άθλημα. Εντάξει, και στο Γαλάτσι έχω δουλέψει ξανά, έχουμε κάνει καλές πορείες, έχουμε πανηγυρίσει και ανόδους. Εντάξει, επέστρεψα, είναι ένα περιβάλλον που... Γνώριμο για σένα. Γνώριμο, μ' αρέσει, δηλαδή οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, έχουν κατανόηση. Τους αρέσει πολύ αυτό που κάνουν και είναι σπάνιο να βρεις σε διοικήσεις ανθρώπους που τους αρέσει να κλέβουν χρόνο προσωπικό τους και να ασχολούνται με τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Είναι εκπληκτικό αυτό και μπράβο τους και συγχαρητήρια και να συνεχίσουν έτσι και να στηρίζουν τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Εντάξει, το Γαλάτσι είναι ένα σωματείο νοικοκυρεμένο, θα το χαρακτήριζα. Πάντως να σε διακόψω, πολλοί δεν περίμεναν το Γαλάτσι να είναι τόσο χαμηλά στη βαθμολογία πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να σου στραβώσουν ένα-δύο παιχνίδια που δεν άξιζε να χάσεις, να τα χάσεις, όπως έγινε σε εμάς. Δηλαδή εμείς δεν αξίζαμε να, εμείς αξίζαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς από αυτούς που έχουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι η βαθμολογική εικόνα της ομάδας δεν αντικατοπτρίζεται, η πραγματική εικόνα της ομάδας δεν αντικατοπτρίζεται στον βαθμολογικό πίνακα. Οπότε έτσι πάει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να σου στραβώσουν ένα-δύο αποτελέσματα και μετά να μην μπορείς να σηκώσεις εύκολα κεφάλι. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Ωραία. Χάρη, να πάμε τώρα βήμα-βήμα την ποδοσφαιρική σου διαδρομή. Πρώτη σου ομάδα, από πού ξεκίνησες? Πρώτη ομάδα, τώρα με πας. Τώρα με πας πίσω. Εγώ είχα ξεκινήσει από την Έδεσα, στην αρχή ήμουνα στην Ελπίδα Έδεσα, στις Ακαδημίες του Εδεσαϊκού. Μετά είχα κάνει ένα πέρασμα, είχα πάει στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού κάπου εκεί το 2008. Μετά στο Χαλάνδρι είχα πάει. Στο Γαλάτσι, στην Κηφισιά. Έχεις παίξει στη Νέα Ιωνία. Στη Νέα Ιωνία. Έχεις βάλει 8 γκολ. Στην Ελευθερούπολη στην έχεις Ελευθερούπολη, παίξει 8 στην γκολ. Στην Αθηναίδα. Αθηναίδα 24 γκολ. Στην Τερψιθέα 10 γκολ. Έχεις παίξει και στον αθλητικό όμιλο Ηλίου. Έχω παίξει στον ναό Ηλίου. Ένα πεντάμινο πριν πάω στη Νέα Ιωνία. Και είχαμε παίξει και αντίπαλοι κολλά στο δεύτερο γύρο με το ήλιο. Φοβερό να παίζει δύο χρονιές με δύο ομάδες και να είναι αντίπαλοι. Εντάξει. Και από το πρωτάθλημα Τσεψανά έχεις αγωνιστεί στα Καλύβια. Στα Καλύβια, ναι. Ήμουνα την χρονιά πριν έρθω στο Γαλάτσι.
εντάξει, πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι διαφορές, χάρη του πρωταθλήματος της Εψανά με το πρωτάθλημα της Έψα? Η Εψανά είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα, με ποια έννοια? Ότι πάει στο physical game, δηλαδή στις ταχύτητες, στη δύναμη, στις μονομαχίες, στις προσωπικές κτλ. Στην ΕΨΑ θεωρώ ότι είναι πιο τεχνικο-τακτικό, δηλαδή έχει πιο πολύ τακτική. Έχει και στα δύο πρωταθλήματα έχει ποιοτικούς παίκτες. Θεωρώ όμως ότι αυτές είναι οι διαφορές, δηλαδή ότι το ένα είναι πιο physical game και το άλλο είναι πιο τεχνικο-τακτικό. Από την εμπειρία μου, έτσι, από αυτά που έχω δει. Τα γκολ, Χάρη, μετράς, ξέρεις πόσα έχεις πετύχει συνολικά? Εντάξει, συνολικά δεν τα μετράω. Εγώ κοιτάω κάθε χρόνο να είμαι ανταγωνιστικός πρώτα με τον εαυτό μου, για να δω ότι μπορώ ακόμα να συνεχίσω να παίζω. Εντάξει, έχω ακόμα χρόνια, είμαι 30 στα 31. Εντάξει, δεν μετράω. Προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω το καλύτερο δυνατό, να βάλω ικανά γκολ για να βοηθήσω τις ομάδες που είμαι να πετύχουν τους στόχους τους. Οπότε... Πού θα ήθελες να αφιερώσεις όλα τα γκολ που έχεις πετύχει? Εντάξει, όλα τα γκολ που έχω πετύχει, εντάξει, κάθε φορά τα αφιερώνουμε και διαφορετικά, αλλά σίγουρα πολλά από τα γκολ τα έχω αφιερώσει στην οικογένειά μου, που με έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια, με στηρίζουν, τους γονείς μου, τα αδέρφια μου, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για μένα και σε κάθε δύσκολη στιγμή μου έχουν σταθεί. Χάρη, είσαι σε πλεονεκτική θέση για να σκοράρεις. Ναι. Θεωρείται σίγουρο ότι θα σκοράρεις, αλλά τελικά δεν είναι σκοράρεις ή η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ναι. Πώς αντιδράς? Λίγες φορές μου έχει τύχει αυτό, με τριμμένα τα δάχτυλα. Εντάξει, το συνέστημα είναι πολύ απογοητευτικό. Σου πω, εκτελείς πέναλτι και το αποκρούει ο τερματοφύλακας. Εντάξει, μου έχει συμβεί αυτό, εντάξει. Σαν να χάνεις λίγο τη γη κατά τα πόδια σου, γιατί το γκολ είναι η τροφή και η ζωή του επιθετικού. Οπότε, όταν είσαι στο πέναλτι, παράδειγμα, και είσαι στην πιο πλεονεκτική θέση για να σκοράρεις, έχεις έναν τερματοφύλακα στα 11 βήματα να τον εκτελέσεις. Και στο απεκρούει, γιατί και αυτός παίζει, εντάξει, είναι απογοητεύεσαι. Το έχω βιώσει το συνέστημα, έχω χάσει πέναλτι. Και ποιος δεν έχει χάσει, να μου πείτε. Λοιπόν, σου βάζω δύσκολα. Χάρη, είσαι σε πλεονεκτική θέση πάλι για να σκοράρεις. Και ο συμπαίκτης σου, ενώ το πιο λογικό είναι να δώσει σε σένα την μπάσα, δεν τη δίνει. Και τελικά χάνεται αυτή η ευκαιρία για να σημειωθεί κάποιο τέρμα. Εντάξει, θεωρώ ότι τότε έγινε... Ήταν εγωιστικό αυτό, δηλαδή τώρα αν είμαστε για να βάλει γκολ η ομάδα και ο συμπαίκτης επιλέγει να σκοράρει ο ίδιος για να... το θεωρώ εγωιστικό. Δηλαδή και εμένα μου έχει τύχει φορές να είμαι σε θέση που να μπορώ να εκτελέσω, αλλά να θέλω να το σιγουρέψω δίνοντας την μπάλα δίπλα σε συμπαίκτη για να σκοράρει. Πώς ήταν η φετινή σεζόν, Χάρη, στα 6 παιχνίδια που έγιναν χωρίς την παρουσία φιλάθλου? Για σας τους επιθετικούς, όταν πετυχαίνεις κάποιο τέρμα, να το πανηγυρίσεις, να πας στην εξέδρα, να το αφιερώσεις σε κάποιον φίλο σου, σε κάποιον άνθρωπο της οικογένειάς σου, στους φιλάθλους της ομάδας, πώς είναι για σας τους επιθετικούς, κυρίως οι επιθετικοί? Εντάξει, οι αγώνες να διεξάγονται χωρίς την παρουσία φιλάθλου. Είναι πολύ δύσκολο. Η φιλάθλη και η παρουσία κόσμου δίνει ζωντάνια στο παιχνίδι. Δημιουργεί κίνητρα και θεωρώ ότι είναι σαν ένα συναισθηματικό κομμάτι να μην μπορεί να εκδηλωθεί στον αγώνα, δηλαδή να απανηγυρίζει απλά με τους συμπαίκτες χωρίς να θέλει να πας, ας πούμε, στην εξέδρα να αφιερώσει κάποιο γκόλ ή να κάνεις ένα πανηγυρισμό
κάποιο φανταζή, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Σύν ότι η παρουσία, ας πούμε, και σε εντός έδρας ή εκτός έδρας αγώνες δεν έχει καμία σημασία, δηλαδή είτε παίζει την έδρα σου είτε εκτός έδρας, είναι ένα και το αυτό, δεν υπάρχει διαφορά. Αυτό θεωρώ ότι... Πάντως παθιάζεσαι στο παιχνίδι, σε έχω παρακολουθήσει σε παιχνίδι. Εννοείται. Γι' αυτό ασχολούμαστε με τον αεραστεχνικό αθλητισμό και θεωρώ ότι χωρίς πάθος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και σε έχω παρακολουθήσει ότι συμβουλεύεις και τα νέα παιδιά. Εντάξει, τώρα έχω παίξει αρκετά παιχνίδια, έχω βρεθεί σε ομάδες που κάναμε πρωταθλητισμό, σε ομάδες που παλεύαμε να σωθούμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική, έχω βιώσει στο ποδόσφαιρο αρκετές καταστάσεις, οπότε θεωρώ ότι μπορώ σε νέα παιδιά που τώρα κάνουν το ξεκίνημά τους να τους πω δύο πράγματα από τις εμπειρίες που έχω. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Χάρη, ποιες στιγμές θα ξεχώριζες στην ποδοσφαιρική σου διαδρομή μέχρι τώρα? Ποιες ήταν οι καλύτερες σου στιγμές που σου έρχονται τώρα έτσι στη μνήμη? Εντάξει, κάνοντας τον απολογισμό, Χάρη. Ωραίες στιγμές είναι όταν παίρνεις κάποιο τίτλο, κάποιο πρωτάθλημα κτλ. Δηλαδή? Εντάξει, θεωρώ ότι και όταν πήρα πρωτάθλημα με το Γαλάτσι και όταν πήρα πρωτάθλημα με την Αθηναίδα, και δηλαδή αυτές τις δύο στιγμές τις ξεχωρίζω. Και επίσης μία τρίτη είναι όταν στη Νέα Ιωνία που ήμουνα με προπονητή τον Αντρέα Ντοματζούνη, είχαμε μείνει για 13 παιχνίδια ήττη. Δηλαδή είχαμε κάνει νομίζω 13-14 και χάσαμε από το Φωστήρα 1-0 που πήρε πρωτάθλημα ήττη τότε. Αυτή ήταν η μοναδική μας ήττα. Τα περισσότερα γκολ που έχεις πετύχει σε μία σεζόν ήταν αυτά με την Αθηναίδα τα 24? Ναι. Νομίζω ναι, εκτός αν... δεν ξέρω, στο Γαλάτσι αν... Στο Γαλάτσι 23. 23, τότε είναι αυτά. Αυτά με την Αθηναίδα ήταν τα περισσότερα. Εάν σου έλεγα να ξεχωρίσεις 2-3 γκολ που τα θυμάσαι, ήταν καθοριστικά και τα πανηγύρισες έντονα. Αν σου έρχεται τώρα κάτι έτσι... Έντονα. Έντονο γκολ ήταν... θυμάμαι παίζαμε Νέα Ιωνία Αθηναίδα μια χρονιά. Έχω γυρίσει από ένα τραυματισμό και ο Θανάσης Ζαμπούρας με εμπιστεύεται για εκείνο το παιχνίδι που ήταν ντέρμπι Ανόβη στην έδρα της Νέας Ιωνίας, με 1500 άτομα στις εξέδρες. Βρεθήκαμε να χάνουμε 1-0, ισοφαρίσαμε με τον Πασχάλη τον Νικολαίδη και κερδίσαμε πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο, κάπου στο 70. Ανέλαβα την εκτέλεση, ήμουνα μετά από τραυματισμό από αποχή σχεδόν ενός μήνα. Εντάξει, το άγχος μεγάλο. Παίρνω την μπάλα, τη στείνω στο σημείο του πέναλτι, εκτελώ, σκοράρω και έτυχε και στην εξέδρα, ήταν ένας πολύ καλός μου φίλος, κολλητός. Ήταν οι αδερφές μου, ήταν η οικογένειά μου στην εξέδρα και το πανηγύρισα με αυτούς. Και κερδίσαμε εν τέλει το παιχνίδι και ανεβήκαμε, κατάκτησαμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή ένα γκολ είναι αυτό. Ένα άλλο γκολ είναι όταν ήμουν στη Νέα Ιωνία, παλεύαμε τώρα να σωθούμε, ήμασταν στις τελευταίες αγωνιστικές και παίζουμε ένα εντός έδρας παιχνίδι με τα Σούρμενα. Προηγούνται τα Σούρμενα 0-1, εμίχρονο υπάρχει ένταση από εμάς, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ό,τι κάνουμε. Τέλος πάντων μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα αποφασισμένοι, ισοφαρίζουμε στο 55 και κάπου εκεί στο 75 με κεφαλιά κάνουμε την ανατροπή και πήραμε 3 πολύτιμους βαθμούς που μας βοήθησαν να σωθεί η ομάδα. Τώρα 2 είναι αυτά που μου έρχονται έτσι ψιλοέντονα. Τώρα είναι πολλά, αλλά εντάξει. Οι προπονητές με τους οποίους έχεις συνεργαστεί, με ποιους έτσι ακόμα τους έχεις στην καρδιά σου, ας πούμε? Εντάξει, εκτός το Θανάση που είναι
και ο τωρινός σου προπονητής στο Γαλάτσι, Θανάσης Ζαβούρα. Έχουμε συνεργαστεί, μιλάμε συνεχώς. Μετά με τον Ανδρέα τον Ματζούνη μιλάω συχνά, έτσι ανταλλάσσουμε απόψεις και τα λοιπά που τον είχα στη Νέα Ιωνία. Μετά μιλάω με ένα προπονητή που είχα πάνω στην Έδεσα. Ήταν από τους πρώτους μου προπονητές. Δηλαδή σε βοήθησε. Με βοήθησε να εξελιχθώ και τα λοιπά. Εντάξει, μιλάω με πάρα πολλούς και με γυμναστές. Με τον Χρυσόστομο τον Άγουρο που είναι στην Ερυθρέα γυμναστής. Τον Μάνο τον Βουγιούκα που έχω γυμναστεί στο Γαλάτσι. Μιλάμε με πάρα πολλούς τώρα. Μην τους αναφέρω έτσι μεμονωμένα και ξεχάσω και κάποιον. Μιλάω με πολλούς από το χώρο πάντως. Η εικόνα της διαιτησίας, Χάρη, στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Εντάξει, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θεωρώ ότι η ΕΠΣΑ πρέπει να είναι πιο αυστηρή με διαιτητές, οι οποίοι έχουν τύχει σε πολλά παιχνίδια να μην κάνουν καλές διαιτησίες και να υπάρχει ατιμωρησία. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος στις διαιτητές, οι παρατηρητές δηλαδή να τις τσεκάρουν καλά, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουν κάποιοι άνθρωποι με τον ιδρώτα που ρίχνει στην προπόνηση, που ρίχνει στον αγώνα. Δεν είναι θεωρώ σωστό, οπότε θεωρώ ότι από την πλευρά της ΕΠΣΑ πρέπει να γίνουν να είναι πιο αυστηρή η έλεγχη και να μην υπάρχει ατιμωρησία σε περίπτωση που διαιτητές έχουν κάνει εγκληματικά λάθη, έτσι. Πάντως και στην Αθήνα έτσι δεν υπάρχουν τα πολλά γήπεδα, οι αθλητικοί χώροι. Εσύ είσαι τυχερός, φέτος στο Γαλάτσι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, έτσι. Ένα ανακαινικισμένο γήπεδο, εντάξει. Θεωρώ ότι θέλω να πω ότι στο Δήμο Αθήνας είναι το γήπεδο του Ρουφ, είναι το γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη και είναι το γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Ναι. Εντάξει, τα γήπεδα που είναι στην Αθήνα χρειάζονται βελτίωση, χρειάζονται καινούργιοι χώροι, δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει να ανακαινίζονται οι κλωτάπητες κάτω, και γιατί κάποια γήπεδα ήταν εντελώς ακατάλληλα για να παίξουν οι ποδοσφαιριστές, υπήρχε κίνδυνος για την υγεία τους. Οπότε μια καλή αρχή ήταν αυτό με την ανακαίνιση των γηπέδων, και τώρα σε δεύτερο χρόνο, αν υπάρχει δυνατότητα να χτιστούν και καινούργια γήπεδα, ευχής έργο είναι. Ο αθλητισμός είναι υγεία για μένα. Στην Ανατολική Αττική που έπαιξες με τα Καλύβια, πώς είναι εκεί? Εκεί πέρα τα γήπεδα ήταν πολύ καλά. Δηλαδή δεν θυμάμαι γήπεδο να μην είναι καλό. Και είτε παίζαμε σε... Εντάξει, ο κόσμος έρχεται, πήγαινε στο γήπεδο. Βεβαίως. Εμείς τα Καλύβια είχαμε... Ερχόντουσαν 100-150 άτομα το παιχνίδι σίγουρα στο γήπεδό μας. Τώρα εκτός έδρας και σε άλλες έδρες που πήγαμε και τέτοια, ερχόντουσαν και παίζανε. Και βλέπανε, συγγνώμη, αρκετοί άνθρωποι. Θυμάμαι παιχνίδια να έχει και πάνω από 300 άτομα. Τώρα πώς περνάς τον χρόνο σου, τον οποίο διέθετες για την προπόνηση, να πηγαίνεις στο γήπεδο? Εντάξει, τώρα ατομική γυμναστική, τρεξιματάκι λίγο έξω στους δρόμους όπου μπορούμε, λίγο ατομική γυμναστική στο σπίτι, με λάστιχα, με τέτοια, ξέρετε. Αυτά, δηλαδή, κάνουμε πράγματα συντήρησης. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τώρα και δεν είναι καλός ο καιρός, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά ό,τι και να κάνεις δεν είναι το ίδιο αν δεν είναι αθλητική προπόνηση. Δηλαδή, να είσαι στο γήπεδο, να είσαι με την μπάλα, να κάνεις ποδοσφαιρική προπόνηση. Ποιους επιθετικούς έχεις, θαυμάζεις, Χάρη? Εντάξει, για μένα εννοείται από όλο τον κόσμο, έτσι. Και από την και Έλληνας και από εντάξει, το εξωτερικό. Μια τριάδα επιθετικών που μου αρέσουν έτσι διαχρονικά, ο Ανερί, Ντελ Πιέρο και τώρα στην περίοδο που ζούμε τώρα, ο Λεβαντός. Εντάξει, ειδικά ο τελευταίος έχει κάνει
Είναι απίστευτα. Απίστευτα πράγματα αυτά που έχει κάνει. Αυτούς τους τρεις δηλαδή παρακολουθώ έτσι, είτε βιντεάκια τους, είτε αγώνες τους, είτε οτιδήποτε. Υποστηρίζεις κάποια ομάδα, σου αρέσει κάποια ομάδα από τα ξένα πρωταθλήματα, παρακολουθείς? Εγώ υποστηρίζω Real Madrid και Arsenal, δηλαδή αυτές τις δύο ομάδες παρακολουθώ τα παιχνίδια τους συνεχώς, ανελιπώς, και την εξέλιξη που έχουν και την πορεία τους μέσα στη χρονιά. Και από Super League? Εντάξει, από Super League, εντάξει, Ολυμπιακός είμαι. Εντάξει, μ' αρέσει ο Ολυμπιακός, από μικρό παιδί ήμουν Ολυμπιακός. Υπάρχει το τέτοιο ότι ο πατέρας μας είναι Παναθηναϊκός. Είναι αντίθετο. Άρα υπάρχει ντέρμπι στο... Ναι, υπάρχει ντέρμπι. Εντάξει... Ο Αλαραμπή είναι και αυτός... Είναι φωνιάς, εντάξει. Είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός το Αλαραμπή. Και γενικά Ολυμπιακός θεωρώ. Και ο Χασάν έχει ανέβει τώρα. Εντάξει, ο Χασάν είχε περάσει το παιδί και κορονοϊό, έτσι. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος δίκαια είναι εκεί που είναι. Δίκαια είναι τόσο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Θεωρώ ότι είναι η πιο σταθερή και η ποιοτικότερη ομάδα. Και ελπίζω και στην καλή του πορεία στην Ευρώπη. Δηλαδή, μακάρι να περάσει τώρα την Eindhoven και να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, έτσι που μιλάω και με άλλους που υποστηρίζουν την ομάδα, αυτό θέλουν, δηλαδή μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Χάρη όλο αυτό το χρονικό, όλη αυτή την περίοδο που αγωνίζεσαι ως ποδοσφαιριστής, έχεις κάνει φιλίες στο χώρο? Βέβαια. Βέβαια, εντάξει, φιλίες μπορεί να μην είναι σε... να βλέπομαι με συναθλητές που είχα σε καθημερινό επίπεδο, αλλά θα κανονίσω να πάω για έναν καφέ, θα κανονίσω να πάω μια βόλτα, οτιδήποτε, όταν επιτρεπόντουσαν βέβαια. Τώρα, τηλεφωνική επικοινωνία, να αγωνιούμε, να σχολιάζουμε τι θα γίνει, πότε θα ανοίξουν κτλ. Αυτό, εντάξει, επειδή έχω περάσει και από αρκετές ομάδες, έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς και που επικοινωνώ, που μιλάω. Εντάξει. Σκέφτεσαι όταν σταματήσεις να ασχοληθείς με την προπονητική? Έχουμε χρόνια αρκετά. Όχι, θέλω να πω, το έχεις... Εντάξει, θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε να ξεκινήσει πάρα πολύ, από τις ακαδημίες, από τα μικρά παιδιά, να τους... Είναι πολύ όμορφο αυτό, η προπονητική, ειδικά προς τα μικρά παιδιά, για να... Πρώτα να τους μαθαίνεις, να τους κάνεις σωστούς ανθρώπους, σαν ακαδημία, ομάδα κτλ. Και μετά να τους κάνεις καλούς αθλητές, ποδοσφαιριστές κτλ. Δηλαδή πάνω απ' όλα προέχει η διαμόρφωση χαρακτήρα στον αθλητή. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του επιθετικού του Γαλατσίου, του Χάρη Χαραλάμπους, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Εντάξει, θέλει υπομονή. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί ο χώρος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει ενέργειες. Εντάξει, θέλει αισιοδοξία. Και αν, ας πούμε, δεν επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες και τα λοιπά να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, που το βλέπω και δύσκολο να γίνει, από την καινούργια χρονιά, με αισιοδοξία, τύχη, υγεία και δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου, και εσένα. Εύχομαι υγεία και σε σένα και τα καλύτερα, γιατί και εσένα σου έχει λείψει το ρεπορτάζ από τα πρωταθλήματα, τις συνεντεύξεις και όλα αυτά. Τώρα το κάνεις όπου γης και πατρίς. Δεν το κάνεις στους αγωνιστικούς χώρους που θα έπρεπε να γίνεται. Υγεία προσωπική και σε σένα και οικογενειακή, και εύχομαι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από όλα αυτά, να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή είναι η ευχή μου. Ωραία. Χάρη, είναι και εγώ υγεία να ευχηθώ, να τα πούμε στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Να μην σταματάς, να φορτώνεις. Μακάρι να έχουμε την υγεία μας και μόλις επιστρέψουμε να σκοράρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.